θα γίνει τελικά του εσωρού. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει: Παπά, άσε τις αλχημίες και τα κόλπα. Και σωστά, δεν παγών, και σωστά το λέω. Ο κύριος Παπάς λέει ότι υπάρχει το κλίμα συνένεσης. Αν δεν υπήρχε κλίμα συνένεσης. Από ποιον, αφού η Νέα Δημοκρατία από πού προκύπτει. Ήταν αρνητικός ή τελείως θετικός. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να. Υπάρχει ένα κύμα, αν θέλετε, ένα σημείο επαφής και συνένεσης όπου πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες. Μισό λεπτό, Σοφία μου. Θέλω να καταλάβω. Ας το μη μαρακή, ας το μη μαρακή. Θα βρεθεί ο πρόεδρος. Θα βρεθεί ο πρόεδρος κοινής αποδοχής. Ωραία, το πρόεδρο πες ότι το βρίσκουμε. Θα οριστεί και ο αριθμός των τηλεοπτικών. Ωραία, άλλο λέω. Ο κύριος Αθανάσιος Κοτρομάνος είναι ο πρώην, για να το δούμε παρακαλώ, άμα διεύκολο, ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνης, ο κύριος Κοτρομάνος είναι από ένας εξαιρετικός δικαστικός και ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνος, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνης. Πάντως, να πω κάτι, τα πρόσωπα βρίσκονται, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο αυτοί που δείξαμε είναι εξαιρετικοί, διαμάντια. Ο Μωρώνης είναι έμπειρος και ο κύριος Κοτρομάνος είναι έμπειρος στη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά είναι το άλλο λέω. Θα αναλάβουν και το κλίμα συνέντες μεταξύ κομμάτων. Άλλο λέω, θα αποσυρθεί ο νόμος Παπά ή ο αρχικαναλάρχης λέει τον παγόνο. Ερώτηση αυτό είναι. Όχι. Όχι. Λοιπόν η συνένεση. Έτσι λέει ο κ. Εάν δεν αποσυρθεί ο νόμος Παπά. Όχι, αυτό λέει. Μην το λέτε, είπα. Ο κ. Πουκόνος τι λέει. Κύριε Μελωνάκη, να σας πω. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσχηματικές κινήσεις της. Υποκριτικά κινείται. Με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα συναντηθεί ο κ. Παπάς. Για τον νόμο. Θέλετε να καταργηθεί τελείως. Απολύτως, χωρίς αστερίσκους. Χωρίς αστερίσκους. Ούτε αναβολές, ζητάμε την πλήρη κατάργηση του νόμου Παπά. Για να επέλθει το ρεπορτάζ και συνένεσης. Επειδή είναι πάντα ακριβές, κύριε Πουκόνε. Είναι αυτό που θα καθορίσει τους αριθμούς. Το ρεπορτάζ όμως Σοφίας Παραδείσης, επειδή είναι πάντα ακριβές, εγώ γέρνω να πω ότι μήπως πρέπει να κρατήσετε μικρό καλάθι. Θα έχουμε βελτιώσεις των βελτιώσεων και όχι. Και όχι κατάργηση, λέει η Σοφία. Ρωτάω, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι η εξής. Ναι, η Νέα σαν Δημοκρατία. Σαν δικηγόρος. Σαν δικηγόρος σας το πω. Εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει στην παγίδα και αποδεχθεί την συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με υφιστάμενο τον νόμο τούτου Παπά. Και με αστερίσκους και τα λοιπά. Κάει και τελείωσε η ιστορία. Σας πω γιατί. Διότι μετά την σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όποιες αποφάσεις δεν μπορούν να προσληφθούν στο Συμβούλιο. Δεν θα μπορούν να προσληφθούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα κινούνται στα πλαίσια του νόμου αυτού που έχει αποψηλώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τις αρμοδιότητες του. Έχει πάρει και τις έχει χωρίσει κάπου αλλού. Ωραία. Εάν η Νέα Δημοκρατία την πατήσει, τελειώσαμε. Το ρεπορτάζ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θέλει να κάνει. Πάντως, όλα το ενδιαφέρον όλο στρέφεται στη συζήτηση που θα έχουμε την Πέμπτη όσον αφορά τις βελτιωτικές ρυθμίσεις στη Βουλή, που θα είναι μια συζήτηση με ένταση. Να δούμε και τη νέα διάσκεψη του Προέδρου τη Δευτέρα. Η νέα διάσκεψη του Προέδρου θα γίνει τη Δευτέρα. Άρα, ουσιαστικά το μέγαρο Μαξίμου θεωρεί Τρίτη Τετάρτη ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Να μείνει στο παρελθόν. Καλή Σοφία. Πάμε να δούμε το κεφάλαιο. Γιατί άμα είναι καθαρή, δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το εξή απλό. Άμα είναι καθαρό. Πάμε να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι είπε ο Αρχιεπίσκοπος, συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παπαχελά για μεκτωμένη ισλαμοποίηση και τα λοιπά. Για παραδούμε. Ο κίνδυνο ισλαμοποίηση της χώρας, γιατί τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Είναι μια απόπειρα αλλίωσης από κέντρα που ξέρουν αυτά, αυτού του τόπου. Να μην είναι μόνο η γλώσσα ελληνική, να μην είναι μόνο η θρησκεία ελληνική, να μην είναι μόνο η συνείδηση η ελληνική. Ο τόπος μας προχωράει από στιγμή σε στιγμή στον αφελληνισμό και στον αποχριστιανισμό. Εκείνοι που δεν το βλέπουν είναι μακριά νυχτωμένοι. Στέφανε, πώς άκουσες τον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω αν είδες την παρακολούθηση στη... Αντώνη, την είδα τη συνέντευξη. Θέλω να μιλήσω πολύ ειλικρινά και θέλω να μιλήσω πολύ ειλικρινά γιατί είμαι και εγώ χριστιανός ορθόδοξος και εσύ και πάρα πολλοί από αυτούς που βρίσκονται εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα στο στούντιο. Καταρχήν ο κύριος Ιερώνυμος, ο Μακαριότατος,
συνδέεται εδώ και δεκαετίες με μια πολύ στενή φιλία με την οικογένεια Τσίπρα. Ήταν προσωπικός φίλος του πατέρα, του Μακαρίτη, του πατέρα του Πρωθυπουργού, και αυτό τον συνδέει περισσότερο με τον γιο. Το δεύτερο, ουκ εάμε καθεύει το του Χριστόδουλου τρόπεων. Ο κύριος Ιερώνυμος ζει ακόμα με τα φαντάσματα της παρελθοντικής αντιπαράθεσης με τον μακαριστό Χριστόδουλο. Δεν τον αφήνει να κοιμηθεί, στα ελληνικά ουκ εάμε καθεύει, στα νέα ελληνικά, το του Χριστόδουλου τρόπεων. Του Χριστόδουλου η δόξα ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να ζει στους εφιάλτες του παρελθόντος. Και το τρίτο, είναι πολύ αργά για δάκρυα, αγαπητέ κύριε Ιερώνυμε, όταν διαπιστώνετε ότι αφελληνίζεται ο τόπος. Πού ήσασταν, και το ρωτώ με όλο το σεβασμό, απέναντι στο πρόσωπο του Μακαριωτάτου. Πού ήσασταν, σεβάσμιο πατέρα της Ορθοδοξίας, όταν ο λαός σας είχε ανάγκη. Πού ήσασταν όταν ο κόσμος έπεφτε από τα μπαλκόνια. Πού ήσασταν όταν ο κόσμος λιμοκτονούσε στα συσίτια. Ήταν σημαντική η συνέντευξη του κυρίου Παπαγελά, ένα δημοσιογράφο που δεν είναι της απόλυτης αρεσκίας μου, γιατί είναι συστημικός δημοσιογράφος, πλην όμως έβγαλε σημαντικές ειδήσεις και κατά την εκτίμηση τη δική μου εξέθεσε τον Ιερώνυμο στους πιστούς. Μάλιστα. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο η εφημερίδα, πώς κυκλοφορεί αύριο? Με την σκιά της επίσκεψης Λαυρόφ στην Αθήνα και με τα σοβαρότατα πολιτικά μηνύματα που βγαίνουν μέσα από τον αλληλοσπαραγμό των μεγάλων δυνάμεων πάνω από τον εναέριο και το θαλάσσιο χώρο της κυβέρνησης των Αθηνών και του Αιγαίου, Αντώνη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα μυρογνωμόνιο αντιπαράθεσης. Αλήθεια. Μια πηξίδα αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και την Αμερική και στην άλλη πλευρά την Τουρκία να συγκρούονται μεταξύ τους σε συμφορολογικές, συμφετρολογικές καταστάσεις, όταν στο Καστελόριζο αυτή την ώρα δύο ελληνικά υποβρύχια βρίσκονται εκεί με 15 παραβιάσεις του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει πολύ και την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.